recently, a few months ago, περίπου πριν λίγους μήνες, a war was taken against the city of Kavala. Υπήρξε ένας πόλεμος εναντίον στην πόλη της Καβάλας. And its football team. Και την αθλητική και την ποδοσφαιρική της ομάδα. Με αφορμή την παρουσίαση του νέου προπονητικού τμήματος του ΑΟΚ από τον νέο διοκτήτη του ΑΟΚ, κύριο Άλεξ Χαντιτάτζη, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου προς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ακούστηκαν και τέθηκαν πολλά θέματα που αφορούν φυσικά την επόμενη ημέρα για τον ΑΟΚ, αλλά και την διοίκηση που πρόκειται να τεθεί από τον νέο ιδιοκτήτη. Πρέπει να τονιστεί ότι ο κύριος Χαντιτάτζη απαντά σε όλες τις ερωτήσεις, ενώ ξεκαθαρίζει ότι η επόμενη ημέρα δυστυχώς δεν βρίσκει τον ΑΟΚ σε τόσο καλή κατάσταση, καθώς θα πρέπει να ξαναχτιστεί από το μηδέν. Ο νέος ιδιοκτήτης ξεκαθαρίζει μέσω και ερωτήσεων του ένα channel ότι δυστυχώς η κατάσταση δεν ήταν έτσι όπως περίμενε, καθώς ακόμη και σήμερα δεν έχουν υπάρξει κατάλληλες κινήσεις που αφορούν τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Δυστυχώς. From the time we signed the memorandum of understanding, από τη στιγμή που υπογράψαμε το μνημόνιο κατανόησης, till today, μέχρι και σήμερα, the old manager, ο παλιός manager, I believe Mr. Dimantis, πιστεύω κύριος Dimantis, has refused to give the team stamp to us. Έχει αρνηθεί να δώσει τη σφραγίδα της ομάδας, να μας την δώσει. Many of our players been released. Πολλοί από τους παλιούς παίκτες έχουν αφαιθεί να φύγουν. Without our knowledge. Χωρίς να το γνωρίζουμε. Authorization. Χωρίς να δώσουμε την έγκρισή μας ή την έγκρισή μας. What has happened is unacceptable. Αυτό που συνέβη είναι απαράδεκτο. Many of these players were under contract. Γιατί πολλοί από αυτούς τους παίκτες είχαν συμβόλαιο. With Kavala football team. Με την ομάδα της Καβάλας. And they did should have not released them. Και δεν θα έπρεπε να τους είχαν αφήσει να φύγουν. And now those players we lost them. Τώρα έχουμε χάσει αυτούς τους παίκτες. Without our knowledge. Χωρίς να έχουμε γνώση. I know many of you questioned why it took us several days. Ξέρω ότι πολλές από τις ερωτήσεις σας και μας έχουν πάρει αρκετές μέρες to submit our application για να υποβάλουμε την αίτηση to the Ministry of Sports. Στην Επιτροπή. We did not receive those documents for them. Αλλά δεν είχαμε παραλάβει αρχεία from the manager από τον διευθυντή της προηγούμενης χρονιάς for more than 10 days. Για περισσότερες από 10 μέρες. It was given to us on a 16th night time around 5 p.m. Μας δόθηκε περίπου 10 days after. 10 μέρες μετά. And that's only where we were able to apply and submit it. Και μόνο τότε μπορούσαμε να κάνουμε την αίτηση και να την υποβάλουμε. The team was not registered for the Greek Cup. Η ομάδα δεν ήταν ούτε εγγεγραμμένη για το ελληνικό κύπελλο. And even as of today, we have not given access to the bank accounts. Και μέχρι και σήμερα δεν έχουμε ακόμα πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς. So we registered a football team. Οπότε κάναμε την εγγραφή της ομάδος. With our own money. Με δικά μας χρήματα. Even without getting access to the bank accounts. Ακόμη και χωρίς να έχουμε πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Everyone is asking and wondering if I'm real. Όλοι ρωτάνε και αναρωτιούνται αν είμαι αυτό που φαίνομαι. And that what is my genuine interest is. Και ποιο είναι το γενικό μου συμφέρον. For the last several weeks. Τις τελευταίες αρκετές εβδομάδες. Many of these people who are questioning me. Πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους που με αμφισβητούν. Are enjoying their vacations and time. Απολαμβάνουν τις διακοπές τους και το χρόνο τους with their families and loved ones. Με τις οικογένειές τους και τους αγαπημένους τους. Ενώ θέτει και το ζήτημα των επαφών με τους τοπικούς φορείς της Καβάλας. Πιο συγκεκριμένα αναφέρεται και σε δημοτικό σύμβουλο του Δήμου Καβάλας, ο οποίος ζήτησε ραντεβού μαζί του και μάλιστα τον έστησε
πάνω από μία ώρα και δεν εμφανίστηκε ποτέ. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες του ένα τσάνελ, ο συγκεκριμένος δημοτικός σύμβουλος δεν ανήκει στην ομάδα του Θεόδωρου Μουριάδη, δημάρχου Καβάλας, ενώ ο κύριος Χαντιτάτσι τονίζει ξεκαθαρίζει ότι η διοίκηση του κύριου Μουριάδη έχει στηρίξει τον ΑΟΚ. Προσπάθησα να μιλήσω με κάποιους δημοτικούς συμβούλους. I even showed up one time. Πήγα κιόλας μια φορά, εμφανίστηκα. At the certain counselors. Σε κάποιους συγκεκριμένους δημοτικούς συμβούλους. I had made an appointment. Με τους οποίους είχαμε κλείσει ραντεβού. And that certain counselor. Και αυτός ο συγκεκριμένος δημοτικός σύμβουλος. Made me wait 4 hours. Με έκανε να περιμένω 4 ώρες. And never showed up. Και δεν εμφανίστηκε ποτέ. That's. I'm not going to give you a name. Δεν θα σας πω το όνομα. The person knows who they are. Το άτομο αυτό γνωρίζει καλά ποιος είναι. I'm disappointed. I never get a chance to. Απογοητεύτηκα που δεν είχα ποτέ την ευκαιρία. To talk to that counselor. Να μιλήσω με τον δημοτικό σύμβουλο. But who knows? Αλλά ποιος ξέρει. Hopefully someday he understands. Ίσως μια μέρα καταλάβει. I'm here for his city. Ότι είμαι εδώ για την πόλη. That I could work with him. Και θα ήθελα να δουλέψω μαζί του. Just along with working with every counselor. Όπως να δουλέψω με τον κάθε ένα από αυτούς. Because supports in football. Γιατί το ποδόσφαιρο και τα αθλήματα γενικότερα. Don't have any political affiliations. Δεν θα έπρεπε να έχουν πολιτικές διαμάχες και αντιπαραθέσεις. This football team. Αυτή η ποδοσφαιρική ομάδα belongs to every single party, ανήκει σε κάθε μέλος and people from every single party. Και σε κάθε ένα άτομο που ανήκει σε κάποιο συγκεκριμένο κόμμα.